Γεια σας! Καλωσορίσατε σε ένα νέο βίντεο από το κανάλι «Παίξτε μαζί μου παιχνίδια για παιδιά». Σήμερα έχω μαζί μου την ωραία αντιστρες φραουλίτσα μου, την οποία σας την είχα δείξει σε ένα προηγούμενο βίντεο. Αυτή λοιπόν η φραουλίτσα, την οποία όσο και να την πιέσετε και να την κάνετε έτσι μικρό μέγεθος, επανέρχεται στο αρχικό της μέγεθος. Αυτή λοιπόν τώρα τη φραουλίτσα θα την κόψω με το ψαλίδι, για να δω τι ακριβώς περιέχει μέσα στο εσωτερικό της. Εσείς να μην το κάνετε αυτό το πείραμα στο σπίτι σας, διότι είναι επικίνδυνο, υπάρχει ο κίνδυνος να κοπείτε. Τώρα λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε για να δούμε τι ακριβώς περιέχει μέσα αυτή η όμορφη φραουλίτσα. Πώς όμως να την κόψω? Έτσι, ή να την κόψω έτσι κατά μήκος? Νομίζω ότι είναι καλύτερα έτσι να την κόψω. Κάνουμε εδώ μία μικρή τομή. Νομίζω θέλει λίγο να το πατήσω εδώ για να κοπεί καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία, και στο εσωτερικό της μέρους λοιπόν είναι αυτό το ωραίο το κόκκινο χρώμα. Μοιάζει πάρα πολύ με το υλικό που είχε η αντιστρες τουρτίτσα που είχαμε κόψει στο παρελθόν. Και αυτό το μισό κομμάτι που βλέπετε εδώ, αν το πιέσουμε, στη συνέχεια αν το αφήσουμε επανέρχεται στο αρχικό του μέγεθος. Ένα πολύ μαλακό υλικό, σαν σφουγγάρι. Δείτε το πως είναι και από πολύ κοντά. Από έξω βέβαια δεν έχει αυτό το υλικό που έχει μέσα. Έχει άλλη αίσθηση. Και όπως βλέπετε εδώ το έχω κόψει σε δύο ίσα μέρη. Δυστυχώς δεν ξαναγίνεται όπως ήταν. Ένα πάρα πολύ απαλό υλικό λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι έχει και μία έτσι ιδιαίτερη μυρωδιά, πολύ ωραία, σαν άρωμα, όχι άρωμα φράουλας, κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι αρκετά μαλακό το υλικό που έχει στο εσωτερικό της. Βέβαια εδώ στο εξωτερικό μέρος όπως βλέπετε είναι βαμμένη αυτή η φραουλίτσα μας. Βλέπετε εδώ και την πογιά, είναι βαμμένο πράσινο για να κάνει τα φύλλα. Και εδώ είναι βαμμένη κόκκινο. Ενώ εδώ μέσα έχουμε ένα άλλο υλικό. Αυτό ήταν λοιπόν το πείραμά μας για σήμερα. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε μπορείτε να πατήσετε μου αρέσει. Μπορείτε επίσης να μας αφήσετε από κάτω το σχόλιο σας. Και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας για να παρακολουθήσετε και τα υπόλοιπα βίντεο που έχουμε για εσάς. Μέχρι λοιπόν την επόμενη φορά και ένα καινούριο πείραμα, σας χαιρετώ. Γεια σας!